Βάιε, τις βάσεις τις έβαλε. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη. Κοίταξε, είναι εντυπωσιακό από μόνο του όλο το σετ του παιχνιδιού. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός κερδίζει σε μια βραδιά που περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Και λέω ότι περίμενε πάρα πολλά χρόνια γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο του πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέρνει και το κερδίζει και μάλιστα το κερδίζει όχι κλέβοντας το, αλλά διεκδικώντας το με όλες τις δυνάμεις. Εντυπωσιακό λοιπόν από μόνο το γεγονός του Παναθηναϊκού όχι δεν αποκρίνεται μόνο, αλλά τελειώνει το ματς ως κυρίαρχος στο παιχνίδι Μαρσέη. Mm-hmm. Θα πάμε και στην αποβολή του παιχνιδιού. Ωστόσο, το δεύτερο εντυπωσιακό κομμάτι για μένα είναι η συμπεριφορά αγωνιστική του Παναθηναϊκού στο πρώτο 20 λεπτό του ματς και στην έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Πριν δηλαδή αποβληθεί ο Κοντογκμπιά με τη δεύτερη κίτρινη mm-hmm. κάρτα, εκεί ακριβώς ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι θέλει να το πάρει με το δικό του τρόπο το ματς. Συζητάγαμε πολύ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας για το αν ο Γιωβάνοβιτς θα βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια λογική διαφορετική από αυτή που έχει συνηθίσει την ομάδα του να παίζει, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσει τα πολύ δυνατά χαφ και γενικά την πολύ δυνατή οργάνωση της Μαρσέιγ από τον άξονα. Όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά ενώ έδειχνε ότι η γαλλική ομάδα όταν πέρασε το μούδιασμα του πρώτου 20 λεπτού mm-hmm. άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Προφανώς αναπροσαρμόζει λίγο τα πλάνα του στο ημίχρονο. Κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες δίνει στους ποδοσφαιριστές του πιθανότητα για τις τοποθετήσεις και τα μέτρα που παίρνουν μέσα στο γήπεδο. Και βγαίνει ένας Παναθηναϊκός ο οποίος επενδύει πάνω στο πρώιμο της σεζόν, πατάει πάνω στα δύο δικά του επίσημα παιχνίδια και λέει στη Μαρσέιγ: εδώ που ήρθες, θα χάσεις. Και το λέω αυτό ότι το κάνει, είναι πολύ σημαντικό ότι το κάνει πριν μείνει με 10 παίκτες στη Μαρσέιγ, γιατί το κάνει επίσης όρις απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 300 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Παναθηναϊκός και αλλάζει πλέον την εικόνα του ματς, αρχίζει και έχει τελικές προσπάθειες, αρχίζει και απειλεί, αρχίζει και κάνει επιθέσεις και από τα δεξιά και από τα αριστερά, κουράζει τους παίκτες του και το σημαντικότερο, ο προπονητής του από τον πάγκο, με τις αλλαγές που κάνει, δείχνει ότι θέλει να διατηρήσει το ρυθμό του πολύ ψηλά. Και να συνεχίσει να απειλεί και να επιτίθεται στη Μαρσέιγ. Αυτό το μήνυμα το παίρνει και ο αντίπαλος προπονητής και προφανώς και μετά την αποβολή του Κοντογκμπιά αλλάζει και τα μέτρα της ομάδας του στον αγωνιστικό mm-hmm. χώρο. Γι' αυτό το ξαναλέω ότι ήταν εντυπωσιακό από άποψη πακέτου το παιχνίδι το συγκεκριμένο γιατί περιμέναμε ένα μάτσο στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να κάνει μια υπέρβαση και τελικά τελειώνει ένα παιχνίδι στο οποίο λέμε. Γαμώτο θα μπορούσε να είναι και 2-0. Ναι, ακριβώς. Ένα μάτσο το οποίο προφανώς και είναι τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμούνται πολλοί φίλοι του στο εξής. Προφανώς και μιλάμε για ένα γκολ το οποίο, άμα το δεις προσεκτικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η φάση, εκτελέστηκε η πάσα από τον Ιωαννίδη και η τελική προσπάθεια από τον Μπερνάρ, οι κινήσεις που έγιναν στον χώρο, δείχνει ποιο είναι το αβαντάζ του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, δηλαδή 2 χρόνια. Ωστόσο. Φάνηκε και κάτι άλλο σήμερα στη διαχείριση του παιχνιδιού από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Φάνηκε ότι η ομάδα πλέον είναι γεμάτη με λύσεις που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να κρατήσουν αλφα υψηλό το ρυθμό στο παιχνίδι και να διατηρήσουν και ψηλά την ποιοτικά mm-hmm. τον Παναθηναϊκό. Είδαμε να έρχονται παίχτες βασικοί, ο Τζούρισιτς, ο Βιλένα, ο Γετβάη, που ήταν εξαιρετικό σήμερα. Είδαμε τον Μλαντένοβιτς να μπαίνει ως αλλαγή. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει το πλεονέκτημα να βάλει τον Μλαντένοβιτς. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σεντράρει και πίσω αρκετά από την περιοχή και να κρατήσει τη Μαρσέιγ. Ακριβώς. Ο Κλέιν Χέσλερ, ο οποίος φάνηκε πάρα πολύ σήμερα με εξαίρεση μία-δύο απρόσεκτες πασούλες. Όλοι αυτοί είναι ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνι που είναι μεταγραφή Γενάρη. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήρθαν και φτιάξαν ένα ρόστρε πλέον το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη. Και ο Βέρμπιτς ακόμη βάει. Ακόμα και ο Βέρμπιτς. Ο οποίος είναι σε κανονική κατάσταση φέτος. Είχα πει όταν τελείωσε το ματς. Νίπρο Παναθηναϊκός 1-3 ότι μοιάζει ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν πολύ πιο έτοιμος σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Και δεν λέω μόνο αγωνιστικά έτοιμος, δηλαδή έχει γίνει καλή προπόνηση, είναι και πιο έτοιμος. Έχει ένα ρόστερ που μοιάζει περισσότερο σε ρόστερ Παναθηναϊκού. Αυτοί οι παίκτες έχουν έρθει με σπουδαίες επενδύσεις να έχουν γίνει σε ποδοσφαιριστές, έχουν δαπανηθεί χρήματα και αυτά τα χρήματα πλέον παίζουν μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε τον Μπερνάρ αλλαγή, mm-hmm. είδαμε τον Τζούρισιτς βασικό, είδαμε τον Βιλένα που σιγά σιγά. Φαίνεται ότι θα ξεχωρίσει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Είδαμε πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πλέον έρχονται και θα προσθεθούν σε αυτούς και άλλοι. Ψάχνει ήδη χάφ ο Παναθηναϊκός, ίσως ψάχνει και δεξί μπακ. Γενικά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και το συμπέρασμα ότι φέτος ο Παναθηναϊκός είναι και πιο έτοιμος και πιο γεμάτος και πιο ικανός να διεκδικήσει μεγάλα πράγματα και στις ευρωπαϊκές του αναζητήσεις και στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εξασφαλίζει τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση.
Το 1-0 φάνηκε αυτό και από τις κινήσεις της ομάδας της Μαρσέη στο τέλος. Τους έκανε σαν αποτέλεσμα με βάση τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί. Αλλά είναι ένα χρυσάφι, ένα αποτέλεσμα χρυσάφι και για το ξεκίνημα της ομάδας και για την αυτοπεποίθηση των παιχτών και για το. Πώς να το πω τώρα, το. Την επιβεβαίωση της προσπάθειας που γίνεται και από τη διοίκηση προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα έτσι ώστε να είναι πολύ πιο ισχυρή. Και εκτός από το 1-0, ο Παναθηναϊκός πλέον μεταφέρει και όλο το άγχος στους Μασαλούς, οι οποίοι βλέπουν στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι της σεζόν μια ομάδα που αντίστοιχα έχει κάνει τις δικές της επενδύσεις να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Κοίταξε. Αυτό που είναι ανησυχητικό για τη Μασέικ μετά το σημερινό παιχνίδι είναι το γεγονός ότι η εικόνα του μάτς άλλαξε άρδιν από το 45 μέχρι την αποβολή. Μετά την αποβολή είναι άλλο μάτς. Ναι, σύμφωνοι. Στο 45 μέχρι την αποβολή αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο η Μασέικ πρέπει να το έχει στο νου της. Καλό θα είναι να μην το έχει. Έτσι. Αλλά πρέπει να το έχει στο νου της εν ώψη της ρεβάνς. Διότι έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι και στο 11-11 το κάνει. Ναι. Έτσι. Έδειξε λοιπόν ότι ίσως και αυτά τα δύο παιχνίδια, ίσως και το πρόγραμμα εκγύμνασης που έχει ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός το φετινό καλοκαίρι είναι ταιριαστό σε ομάδες που δίνουν προκριματικά. Είναι πολλά. Το λέγαμε, το μόνο πρόβλημα της Μαρσέικ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν είναι ότι είναι μια ετερόκλητη, ένα σύνολο ετερόκλητων στοιχείων ακόμα. Δεν έχουν γίνει ομάδα οι ποδοσφαιριστές. Έχει τρομερή ποιότητα, αλλά δεν έχουν δέσει ακόμα 100%. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Παναθηναϊκός και σήμερα κάνει μια εμφάνιση η οποία πραγματικά. Ήταν, το ξαναλέω, στο σύνολό της και αποτέλεσμα και εικόνα εντυπωσιακή. Ωραία, βάει. Και πάμε κατευθείαν στον Μιχάλη Τσόχο να τον ρωτήσουμε πόσο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλλει το παιχνίδι του και στο τέλος της βραδιάς να πάρει κάτι που, βλέποντας και τα μηνύματα, Μιχάλη, ίσως αφήνει και ένα παράπονο στους φίλους του, γιατί θα μπορούσε ίσως να πάρει και ακόμη ένα γκολ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν περίμενα να συμβεί. Το έλεγα σήμερα το μεσημέρι στους ακροατές και προσπαθούσα να τους δείξω ότι ούτε κανένας υπεραισιόδοξος είμαι, ούτε κανένας εθεροβάμων, ούτε θεωρώ τον Παναθηναϊκό καμιά υπερομάδα, ούτε θεωρώ την Μαρσέη καμιά μικρή ομάδα. Αλλά στεκόμουν σε ένα ακριβώς πράγμα, ότι αυτή εδώ η Μαρσέη σε 2-3 μήνες θα ήταν πολύ δύσκολο να την καταβάλει ο Παναθηναϊκός, πολύ πιο δύσκολο από ότι τώρα, γιατί είναι μια ολοκένουργια ομάδα που η διαφορά της ποια είναι, ότι έχει ενδεχομένως 3 πολύ πιο ποιοτικούς μεσοεπιθετικούς, συγγνώμη, από όλους όσους διαθέτει ο Παναθηναϊκός, αλλά που δεν μπορούν ακόμα να βγάλουν μια συνεργασία σαν αυτή που έβγαλε ο Παναθηναϊκός με τις 3 αλλαγές του στη φάση του γκολ. Γιατί αυτοί οι παίχτες, ο Ιωαννίδης, ο Μπερνάρ και ο Κλέιν Χέισλερ, που αδικείται λίγο στη φάση, γιατί εγώ νομίζω ότι η δικιά του είναι η πιο δύσκολη πάσα. Αδικείται από την έννοια ότι ο Ιωαννίδης παίρνει τη δόξα της assist, ο Μπερνάρ παίρνει τη δόξα του goal, ο Κλέιν Χέισλερ δεν παίρνει καμία δόξα από την συγκεκριμένη φάση. Αλλά είναι μια πάρα πολύ έξυπνη λόμπα πάσα στην κίνηση πάνω στο βηματισμό χωρίς κοντρόλ, προκειμένου να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την άμυνα της Μαρσέη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή ακριβώς η διαφορά της ετοιμότητας του Παναθηναϊκού, που είναι μια ομάδα δουλεμένη 2 χρόνια, που ναι μεν κάνει προσθήκες, αλλά η βάση της, το DNA της χτίζεται εδώ και 2 χρόνια, μπορεί να κάνει την διαφορά κόντρα σε μια ομάδα που θα είχε 5-6 νέα μεταγραφικά αποκτήματα στο χόρτο και ένα νέο προπονητή στον πάγκο που τώρα προσπαθεί να περάσει την φιλοσοφία του. Και μια ομάδα η οποία μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να είναι επί της ουσίας στην πρίζα, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, που περίμενε και δίψαγε για αυτό το παιχνίδι. Σωστά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ μεγαλύτερα κίνητρα και πολύ λιγότερη πίεση από όσοι είχε στο προηγούμενο ζευγάρωμα με την Νίπρο, που εκεί υπήρχε το πρέπει. Τώρα εδώ είχε φύγει το πρέπει και είχε μείνει το θέλω και το μπορώ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα και ήθελε και εν τέλει και μπόρεσε. Το ακούω αυτό που λες για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Εκεί δηλαδή που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 1-0 τέταρτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Έχει κάνει το 1-0 και λες, όπα, να, αυτή εδώ είναι η στιγμή του να πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Αλλά το καταλαβαίνεις και στο πρόσωπο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι δεν υπήρχε καμία απογοήτευση γι' αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήθελε να είναι πολύ προσεκτικός. Ήθελε να είναι απολύτως συνεπής στο πλάνο και στο σχέδιο από το 1 ως το 97 και το σχέδιο αυτό ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να τον αφήσει εκτεθειμένο στους πολύ γρήγορους επιθετικούς της
μέσω επιθετικούς και επιθετικούς της Μαρσέγ, οι οποίοι μπορούν να παίξουν πολύ γρήγορα στο χώρο και στις κόντρα επιθέσεις. Δεν ήθελε λοιπόν να πάρει τεράστια ρίσκα, ανέβασε την ομάδα, την ανέβασε πριν το 1-0, πίεσε, συνέχισε να ασκεί την πίεση και μετά το 1-0, χωρίς όμως να πάρει αλόγιστα ρίσκα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός σήμερα κερδίζει γιατί έχει μια έτοιμη ομάδα, γιατί έχει έναν προπονητή που την ξέρει πολύ καλά και είναι πολύ συνεπής σε αυτό που παρουσιάζει, αλλά και γιατί έχει ένα γεμάτο ρόστερ, πια, τόσο γεμάτο όσο δεν ήταν πέρυσι, που μπορεί να κάνει τρεις αλλαγές στην εντεκάδα που δεν τις περιμέναμε ή δεν τις είχαν καταλάβει οι ρεπόρτερ. Αναφέρομαι στον Βαγιανίδη, τον Βέρμπιτς και τον Μαντσίνη. Mm-hmm. Τρεις παίκτες που θεωρητικώς στο πλάνο της σεζόν είναι και οι τρεις αναπληρωματικοί. Κανείς δεν θα πει ότι ο Βέρμπιτς είναι ο βασικός εξτρέμ του Παναθηναϊκού φέτος, ούτε για τον Βαγιανίδη θα πει κανείς ότι είναι ο βασικός ακραίος μπακ. Μπορεί να γίνουν στην πορεία. Αλλά θεωρητικώς αυτή τη στιγμή είναι τρεις αναπληρωματικοί που δεν έχει κανένα πρόβλημα να τους βάλει σε ένα μάτς που καίνε τόσο πολύ και να φέρει από τον πάγκο ποδοσφαιριστές game changer όπως ο Μπερνάρ, διότι όταν ξεκινάς το Βέρμπιτς έχει την πολυτέλεια να έχει τον πάγκο τον Μπερνάρ, να φέρνει από τον πάγκο έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Ιωαννίδη που ξέρουμε τι ενέργεια δίνει από όλη την περσινή χρονιά και πόσο χρήσιμος είναι όταν μπαίνει σε τέτοια χρονικά σημεία του παιχνιδιού και να παίρνει μια τεράστια νίκη. Συνεπώς, επειδή σπανίως συμβαίνει, αλλά πρέπει να αποδίδονται τα εύσημα σε όλους και επειδή το έκανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την προηγούμενη εβδομάδα όταν ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκληση, θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού που έχει φτιάξει ένα πολύ πιο πλήρες ρόστερ από το περσινό. Η δουλειά δεν έχει γίνει, δεν έχει τελειώσει. Όπως έλεγα το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι κόντρα στη Μαρσέγη μια ομάδα του 90-10, είναι μια ομάδα του 70-30, στην χειρότερη για τον Παναθηναϊκό 30. Τώρα λέω ότι ο Παναθηναϊκός το έφερε στο 50-50. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι έγινε φαβορή, αλλά σίγουρα πια το έφερε στο 50-50 και σίγουρα δημιουργεί τεράστια πίεση στη Μαρσέγη, η οποία παρεπιπτόντως πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό την Τρίτη έχει και πρεμιέρα γαλλικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Άρα δεν έχει πολύ χρόνο για να δουλέψει και να αλλάξει πράγματα και θα πάει να παίξει την ερχόμενη Τρίτη με μια τεράστια πίεση κόντρα στον Παναθηναϊκό που ξέρει, μας το έδειξε και σήμερα, πώς να αμήνεται. Βλέποντας την Μαρσέγ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Μιχάλη, συμφωνώ απόλυτα σε όσο είπες επί της αρχής σχετικά με την διαφορά των δύο ομάδων. Θεώρησες ότι η Μαρσέγ της λείπει πέραν της τακτικής προσαρμογής στα πλάνα του Μαρθελίνο και φυσική κατάσταση? Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας το μάτς είπες, όπα, εδώ έχουμε μια διαφορά στα κορμιά που mm-hmm. μπορεί να παίξει ρόλο. Έβλεπες τα κορμιά των ποδοσφαιριστών της Μαρσέγη και αυτού του Παναθηναϊκού και έλεγες, όπα, εδώ μπορεί να έχουμε διάφορα μισμάτς και στα στημένα και στην ένταση και στη δύναμη και στην ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν φάνηκε. Τους δυσκόλεψε πάρα πολύ επειδή γι' αυτό είναι το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς και η αποβολή. Σε ένα σημείο που άρχιζαν να μένουν από δυνάμεις, όπως σωστά παρατηρείς, έμειναν και με 10 παίχτες. Αμέσως ο Μαρθελίνιο προσπάθησε να κάνει πάρα πολλές αλλαγές για να το αντιμετωπίσει αυτό και αμέσως αυτό δείχνει ότι η ομάδα του δεν είναι έτοιμη και δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε και αυτό στην ομάδα του, αμέσως την τράβηξε προς τα πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή η Μαρσέγ με 10 αισθάνθηκε ότι το 0-0, αν φύγουμε από εδώ με 0-0, είναι καλό αποτέλεσμα. Και έπαιξε για αυτό το 0-0. Είναι δείγμα της ανετοιμότητας της ομάδας, δείγμα ότι ακόμα δεν έχουν την αυτοπεποίθηση, δεν αισθάνονται σύνολο, δεν αισθάνονται σίγουροι για τους εαυτούς τους, ακόμα ψάχνουν να βρουν πράγματα μέσα στο παιχνίδι τους. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το ήξερε, το είχε διαβάσει, έπαιξε με το μυαλό τους όσο περισσότερο γίνονταν, το βοήθησε και ο κόσμος πολύ μετά την αποβολή και το έφερε το μάτς εκεί ακριβώς που ήθελα να το φέρει. Ήμουν σχεδόν βέβαιος εγώ ότι θα το βρει τον κόλο ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου να συζητήσουμε τα όσα συνέβησαν πριν λίγο στην Λεωφόρο. Τα δεδομένα της πρόκρισης, Νίκο, ύστερα από την μεγάλη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά και την νίκη, η οποία δεδομένα νομίζω ότι σε συνδυασμό με την εμφάνιση ανοίγει την όρεξη σε πολλούς για την επόμενη φάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Λεωφόρο. Καταρχήν, επειδή τις προηγούμενες ημέρες ήμουν σε άδεια και δεν θέλω να τα μελήσω γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και έπειτα οτιδήποτε άλλο, να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μιχάλη και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το απόψινό παιχνίδι, για τα τετριμένα αυτής της ζωής. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια
εμφάνιση θα τη χαρακτήριζα μεγαλειώδη, πραγματικά. Μια εμφάνιση από το ένδοξο ευρωπαϊκό του παρελθόν. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο εξαφάνισε τη Μαρσέιγ. Δεν είναι υπερβολή, είναι πραγματικότητα και αυτό νομίζω δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία στην απόψινη εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι μια ομάδα η οποία έχει τουλάχιστον τετραπλάσιο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό, με πολύ μεγάλα αστέρια, με πολύ μεγάλο ανώματα, με ένα σπουδαίο προπονητή, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μπάλα αυτά, ειδικά σε ένα βράδυ, και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες όσον αφορά το κομμάτι της ετοιμότητας και της συνοχής. Ο Παναθηναϊκός εδώ και τρίτη σεζόν είναι αυτή, είναι μια ομάδα έτοιμη, μια ομάδα που ξέρει τι ζητά μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν νομίζω και μεγάλη διαφορά απόψε από τη Μαρσέιγ. Σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα έτοιμος για αυτό το μάτς, ήξερε τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και πώς να το πάρει απέναντι σε μια Μαρσέιγ, η οποία ναι μεν έχει ποδοσφαιριστές με τεράστια ατομική ποιότητα, δεν το συζητάμε καν αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της σεζόν, είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ψάχνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά το πνευματικό επίπεδο, νομίζω ο Παναθηναϊκός ήταν καταπληκτικός από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Ήταν ελάχιστες οι μονομαχίες, οι προσωπικές μονομαχίες που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και να πω ότι στην μπάλα είχαν απόλυτο βαθμό συγκέντρωσης. Νομίζω είναι πραγματικά ένα τέλειο παιχνίδι αυτό το οποίο έκανε ο Παναθηναϊκός, και θα ήταν πραγματικά κρίμα και άδικο αν οι πράσινοι δεν είχαν καταφέρει να σκοράρουν, αν δεν έπαιρναν απόψε τη νίκη. Το άξιζαν πέρα για πέρα, και μετά την αποβολή του Κοντοκβιά στο 66 με τη δεύτερη κίτρινη που του πήρε ο Τζούρισιτς, στο τριφύλι βρήκε μια καταπληκτική συνεργασία στον άξονα, πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Και ο Μπερνάρντ, ο οποίος πέρασε από τον πάγκο, έκανε τη διαφορά, σκόραρε, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο κομμάτι της δουλειάς απόψε εδώ στη Λεωφόρο. Το δεύτερο πρέπει να το κάνει στη Μασσαλία. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρά την απόψινή εικόνα, όπου ο Παναθηναϊκός, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και το δεχόμαστε, ήταν πολύ καλύτερος από την Μαρσέιγ, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, μια πολύ δύσκολη έδρα. Η Μαρσέιγ φυσικά παραμένει μια ομάδα με πολύ μεγάλους αστέρες που στη μέρα τους μπορούν να σου δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά με την εικόνα που έδειξε απόψε ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι οι ελπίδες του, αν ας πούμε πριν από το πρώτο παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, 20-25%, νομίζω ότι με αυτή την εικόνα ο Παναθηναϊκός πάει κοιτώντας τα μάτια, κοιτώντας τα ίσια τη Μαρσέιγ. Θεωρείς ότι πλέον, έχοντας απέναντί του και μια ομάδα η οποία είναι μυαλού, γιατί τη Μαρσέιγ λίγο να την παρακολουθείς, ξέρεις ότι εύκολα επηρεάζεται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από το μυαλό της ως ομάδα, και δύσκολα ο Μαρθελίνο θα μπορέσει να παρέμβει σε αυτό τόσο γρήγορα, ότι θα παίξει ρόλο το μυαλό της Μαρσέιγ στο επόμενο παιχνίδι. Σήμερα θα έλεγα ότι είχαν καθαρό μυαλό, αλλά πλέον η πίεση είναι σε αυτούς και όχι στον Παναθηναϊκό. Σωστά. Έχουν τεράστια πίεση, η αλήθεια είναι αυτή. Το πρέπει, το δικό τους σε σχέση με το πρέπει του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο μεγάλο. Είναι ένα πρέπει τεράστιο, σαν αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο ζευγάρι με την Τρίπρο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι φάνηκε απόψε η μεγάλη του διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι με την Τρίπρο στο ψυχολογικό κομμάτι, που στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς ήταν πάρα πολύ πιεσμένος, έβγαλε άγχος αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού. Σήμερα νομίζω ήταν μια εικόνα απελευθέρωσης αυτή που είδαμε από τον Παναθηναϊκό στο ψυχολογικό κομμάτι, και τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο ο Παναθηναϊκός σίγουρα πηγαίνει στη Μασσαλία όντας σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του. Θέλω να πω ότι σε ατομικό επίπεδο ο Ρούμπεν έχει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μια μυθική ματσάρα πραγματικά στη μεσαία γραμμή. Έκοβε και έραβε τα πάντα σε κάθε του καθήκον μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν εξαιρετικός και δημιουργικά και ανασταλτικά. Νομίζω ήταν MVP του Παναθηναϊκού απόψε. Έπειτα ο Γετβάη και αυτός μια σπουδαία εμφάνιση. Ο Βαγιανίδης και εκείνος πραγματικά ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες του παιχνιδιού και σε ένα κομμάτι που δεν είναι το ατού του, και αναφέρομαι φυσικά στα ανασταλτικά του καθήκοντα, και εκεί ήταν πάρα πολύ καλός. Και φυσικά αξίζει να πω και μια κουβέντα για τον Μπερνάρντ, ο οποίος έχει ακούσει τόσα και τόσα και τόσα και τόσα. Δεν θέλω τώρα να σε πω σε αυτά, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μπήκε, έκανε τη διαφορά, και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του επιβεβαιώνει μία από τις μεγάλες διαφορές που θα έχει σε σχέση με πέρσι. Και αυτό είναι το βάθος των επιλογών. Δηλαδή θυμόμαστε πέρσι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε βάθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ και του Τρουγέ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε βάθος. Σήμερα ο Γιωβάνοβιτς είχε την ποδοσφαιρική ευλογία να φέρει από τον πάγκο τον Ιωαννίδη, να φέρει από τον πάγκο τον Μπερνάρντ, να φέρει από τον πάγκο τον Μλαντένοβιτς, να φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τα ατομικά χαρακτηριστικά να του κάνουν τη διαφορά. Και ένας από αυτούς, ο πιο ακριβοπληρωμένος της ομάδας, ο Μπερνάρντ, κατάφερε να δώσει τη λύση και να χαρίσει αυτή τη νίκη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έζησε απόψε στη Λεωφόρο μια βραδιά
η οποία θύμισε αρκετά ένα από τα ένδοξα βράδια του παρελθόντος. Και επειδή έχουν στείλει αρκετοί φίλοι το μήνυμα, πρέπει να σε ρωτήσω, έχεις ιδέα γιατί ο Μπερνάρ δεν πανηγύρισε ή δεν πανηγύρισε τουλάχιστον στο ξεκίνημα? Όσο τον έπιανε η κάμερα, ήταν κάπως παγωμένος. Εγώ έκρινα ότι θα μπορούσε να φοβάται κάποιο offside, αλλά καλυπτόταν για πολύ. Ναι. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι φοβήθηκα κάποιο offside και δεν το πανηγύρισα στην αρχή πάρα πολύ. Αλλά θα τον ρωτήσω. Είναι μια πολύ καλή, μια εύλογη απορία από τον κόσμο. Δεν νομίζω όμως να συμβαίνει κάτι. Και να σου πω και την πραγματικότητα, δεν έχει βάλει και πάρα πολλά γκολ στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, για να έχουμε, για να έχουμε εικόνα. Αν τα πανηγυρίζει έξαλα ή όχι, στη Τούμπα που είχε βάλει αυτή την κολάρα στα playoffs, δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιον, ξέρεις. Όχι, έχεις δίκιο. Κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι μια καλή ερώτηση να τον ρωτήσουμε και τον ίδιο. Πάντως νομίζω δεν υπάρχει κάτι, ξέρεις, που να κρύβεται πίσω από αυτό. Mm-hmm. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνω να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Πάμε στον Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, Βαγγέλη, ανοίγει τον δρόμο της πρόκρισης. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μέσα από ένα τέτοιο παιχνίδι, κόντρα σε μια ομάδα όπου στα χαρτιά δεν είσαι το φαβορί, είναι τουλάχιστον να πείσεις για την ποιότητά σου. Και ο Παναθηναϊκός, εκτός από το αποτέλεσμα, σήμερα έβγαλε και πολλή ποιότητα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο με το οποίο πηγαίνει στην Μασσαλία για την επόμενη εβδομάδα. Καλησπέρα. Είναι το πιο καλησπέρα φίλε μου σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο, Γιάννη, και είναι συνάμα και ενθαρρυντικό όχι μόνο για την επόμενη εβδομάδα στη Μασσαλία, αλλά και γενικά για την συνολική χρονιά του Παναθηναϊκού. Η σημερινή εμφάνιση και ο τρόπος που ήρθε αυτή η πολύ σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που, όπως το πες και εσύ, είναι μια ομάδα από το πιο πανοράφι από τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου, μια ομάδα που παίζει συνήθως στους ομίλους απευθείας, μια ομάδα που σε προκριματικά δεν έχει ποτέ τσαλακωθεί και δεν έχει αποκλειστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός όμως σήμερα με τον προπονητή του να μας ξαφνιάζει ευχάριστα με το αρχικό σχήμα, κάνοντας κάποιες αλλαγές οι οποίες για άλλη μια φορά του βγήκαν, απέδειξε ότι πλέον έχει και ένα αλλακτικό πλάνο, μπορεί να βγάλει και άλλους πρωταγωνιστές, έχει πολύ περισσότερο βάθος, έχει ποιότητα και το σημαντικότερο, έχει ομοιογένεια, είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Εγώ νομίζω ότι σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού κρίθηκε σε αυτό το σκέλος, δηλαδή ότι από τη μία υπήρχε μια ομάδα η οποία βρίσκεται στον τρίτο χρόνο αυτής της προσπάθειας που γίνεται και κάνει απλά τις προσταφαιρέσεις απέναντι σε μια Μαρσέγη η οποία είναι μια ομάδα η οποία, ναι, μεν είχε το ατομικό ταλέντο, την ποιότητα και τους ακριβούς πουλαμπέρους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη δεν ήταν ομάδα επί της ουσίας. Ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο εκεί δεν τα πήγαινε τόσο καλά, στο θετικό τρίτο δεν μπόρεσε να απειλήσει πολλές φορές την εστία της Μαρσέγη. Ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 70%. Ήταν η ομάδα η οποία ήξερε πότε να πιέσει, ήξερε πότε να βγει γρήγορα στην κόντρα μπροστά όταν πάρει μπάλες, που παρά ελαχίστων περιπτώσεων δεν κινδύνεψε στην άμυνά του. Mm-hmm. Ο Βαγιανίτης πήγε πάρα πολύ καλά στο δεξιάκρο της άμυνας και έδωσε στον Παναθηναϊκό κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει ο Κότσιρας, και είναι, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, διότι μιλάμε για ένα παιδί χωρίς πολλές παραστάσεις και βλέπουμε και τον αντίπαλο με τον οποίο έπαιζε ο Βαγιανίτης. Επίσης νομίζω ότι η διατήρηση του Μαντσίνη μετά την αλλαγή του την προηγούμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε την πολύ πολύ μεγάλη στιγμή, είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία βέβαια να σου δίπλα από το δοκάρι, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπως και ο Βέρμπιτς στο πρώτο 45 λεπτό που έβγαζε την ομάδα πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Η μεγάλη διαφορά όμως έγινε, Γιάννη μου, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Νύπρο, ότι απόψε ήταν καλά όχι μόνο Βιλένα αλλά και ο Πέρεθ. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό κέντρο σήμερα. Μπορεί ο Τζούρισιτς να μην έκανε τη διαφορά υπό την έννοια ότι αυτή τη φορά δεν έβαλε ένα γκολ, δεν έδωσε μια assist. Mm-hmm. Ωστόσο πάλι όμως είναι ο παίκτης ο οποίος με μια προσωπική ενέργεια αλλάζει τις αριθμητικές ισορροπίες και δίνει στον Παναθηναϊκό και το πρόβλημα. Έκανε αρκετή δουλειά στον άξονα ο Τζούρισιτς σήμερα. Και έκανε αρκετή δουλειά στον άξονα. Γι' αυτό τόνισα ότι μπορεί να μην έχει, ας πούμε, τον γκολ ή την assist, αλλά και την κίτρινη τριπλή. Και τις δύο ίδιες κέρδισαν σωστά. Και γενικά, όπως είπες και εσύ, ήταν για άλλη μια φορά σε πολλά σημεία του γηπέδου, βοήθησε τον Παναθηναϊκό αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Βιλένα, όπως είπα πριν, με τον Πέρεθ ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Για τον Βιλένα είδαμε ότι είναι λογικό να υπάρχει μια στάθεια, έκανε πολύ καλό πρώτο μάτς, λίγο μέτριο δεύτερο σήμερα και πάλι είχε τρεξίματα. Ήταν ο παίκτης που θέλει ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης ο οποίος θα τρέξει, θα πιέσει, θα μαρκάρει, θα μεταφέρει την μπάλα από το αμυντικό μισό στο επιθετικό. Γενικά είναι μια εμφάνιση του Παναθηναϊκού απόψε πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο πλην νίκης του Παναθηναϊκού θα ήταν πολύ άδικο ως αποτέλεσμα.
διότι ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όχι μόνο στο διάστημα που παίξαμε παίκτη παραπάνω. Είχε τις ευκαιρίες, είχε τις φάσεις και ο μόνος λόγος που δεν βρήκε πιο γρήγορα τον γκολ ήταν ότι ήταν αναποτελεσματικός στο πρώτο ημίχρονο και άστοχος στην τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι που και εκεί πάλι το ανακάτεμα της Τράπουλας και οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς έφεραν τον γκολ από την ωραία προσπάθεια που έγινε εκεί, την τοποθέτηση του Ιωαννίδη που ξέρει να τα κάνει αυτά και το τελείωμα του Μπερνάρ, και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός παίρνει μια νίκη η οποία είναι πολύ μεγάλη και νομίζω ότι ισορροπεί αρκετά τώρα πλέον το ζευγάρι με τη Μαρσέγ, που όπως είχαμε πει ότι η Γάλλη είναι το απόλυτο φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν ισορροπήσει. Δεν θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί με μια νίκη 1-0, αλλά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα, για να γυρίσω και πάλι σε έτσι πως ξεκίνησα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ώστε να διαχειριστεί αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα έχει πολύ μεγάλο πονοκέφαλο αν θα έπρεπε να έχει αυτό το πρέπει να βρει γκολ στη Γαλλία. Νομίζω το γεγονός ότι πάει να υπερασπιστεί ένα αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός στο Βελοντρόμ είναι στα συν, ασφαλώς και ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να πούμε μεγάλα λόγια, έτσι το ζευγάρι είναι ισορροπημένο. Αλλά για τον Παναθηναϊκό όμως, Γιάννη μου, είναι πολύπλευρο το κέρδος απόψε, γιατί συνδυάζεται μια πολύ καλή εμφάνιση, μια μεγάλη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου και αυξάνονται φυσικά και οι πιθανότητες για το μεγάλο όνειρο του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον η Μαρσέγ φαντάζει πιο δύσκολος αντίπαλος από την Πράγκα. Δεν λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη Μαρσέγ μπορεί να αποκλειστεί από την Πράγκα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αν στα δικά μου συμβαίνει το αντίθετο, να ξέρεις. Πιστεύεις την Πράγκα, εσύ πολύ. Μόνο για ένα λόγο, όχι ρόστερ. Άμα κοιτάξουμε το ρόστερ των δύο ομάδων στα χαρτιά, θα σου πω ότι αν παίζαμε σε PlayStation θα έπαιρνα Μαρσέγ και θα σε νίκαγα. Αλλά το λέω λόγω ετοιμότητας ομάδας. Γιατί η Μαρσέγ πηγαίνει σε ένα μεγάλο lifting και με το Μαρθελίνο στον πάγκο της. Έτσι, γι' αυτό και σταθήκαμε σε αυτό. Και κοίταξε, εκεί ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει υπέρ του το πλεονέκτημα αυτό της ομοιογένειας, διότι θα έχει κάνει με μια ομάδα επίσης, έτσι, ας πούμε, στο ίδιο καλούπι. Όμως εκεί, Γιάννη μου, είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις σε αυτά τα ζευγάρια έχοντας εσύ αποκλείσει τη Μαρσέγ και ο αντίπαλός σου την, πώς τη λένε, την κυρία, δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα με την οποία παίζει η Μπράγκα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά θα πάρει πολύ και σε ψυχολογία, έτσι. Ναι. Θα πάρει πολύ σε ψυχολογία και όλα μπορούν να γίνουν. Όμως ας μην προτρέχουμε, ας κρατήσουμε την πολύ καλή βραδιά του Παναθηναϊκού, ας κρατήσουμε την πολύ γεμάτη εμφάνιση. Νομίζω ότι ακόμη και μια νίκη με δύο τέρματα διαφορά θα ήταν ένα φυσιολογικό σκορ με βάση αυτά που είδαμε στο απόψινό παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός πλέον καλείται τώρα να πάει στη Γαλλία και να κάνει το μεγάλο κόλπο, να κλείσει αυτή τη δουλειά και να πάρει μια μεγάλη πρόκριση που θα το φέρει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο του στόχο που είναι η όμιλη του Champions League. Γενικά για την ομάδα έχω να πω ότι ήταν μια βραδιά στην οποία δεν υστέρησε κανείς, έτσι. Ακόμη και οι παίκτες δηλαδή που δεν έλαμψαν είχαν έναν καλό ικανοποιητικό βαθμό στην παρουσία τους μέσα στο γήπεδο. Η ρόλη ήταν πολύ ξεκάθαρη. Βλέπω με πολύ ικανοποίηση ότι και ο Γερβάη τώρα που προσαρμόζεται είναι ένας αμυντικός ο οποίος είναι πραγματικά καλός στο διάβασμα του παιχνιδιού, έτσι, και καθαρίζει τις φάσεις και νομίζω ότι πλέον όσο πάει το πράγμα και τσουλάει για τον Παναθηναϊκό, μόνο καλύτερα μπορούν να έρθουν τα πράγματα αγωνιστικά. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Νερατζιά. Συνεχίζουμε, πάμε στον Σπύρο Σιαμπλή να συζητήσουμε για τα όσα είδε και εκείνος στο μάτς του Παναθηναϊκού. Δεν θα στο πάω στο κλισέ, γιατί δεν σ' αρέσουν αυτά, Σπύρο, για το αν ο Παναθηναϊκός γίνεται φαβορή για την πρόκριση. Αλλά αν πλέον πηγαίνει στην Γαλλία έχοντας καθαρίσει τελείως το μυαλό του και εκτός από το 1-0, το οποίο ξεκάθαρα δίνει προβάδισμα πρόκρισης, αν πλέον έχει και το πλεονέκτημα του να έχει την Μαρσέγ υπό έντονη πίεση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εγώ καταρχάς, επειδή είμαστε και στο γήπεδο, τρέχει και το ρεπορτάζ, δεν έχω καταφέρει να ακούσω και τους προλαλήσαντες, δεν νομίζω ότι θα πρωτοτυπήσω. Για να απαντήσω σε αυτό που λες, νομίζω ότι θα πάω λίγο κόντρα στο κλίμα εφορίας. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι ρεβάνς. Σίγουρα πήγαν όλα κατευθείαν για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια εμφάνιση η οποία πραγματικά θύμισε
ομάδα προηγούμενων ετών του Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλό το Τριφύλλι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είναι καλή η Μαρσέη, τουλάχιστον να μην έχει την εικόνα που περιμέναμε. Το προβάδισμα, όπως είπες και εσύ σωστά, το 1-0 είναι προβάδισμα σε κάθε περίπτωση. Ακόμα πιο πολύ συμφωνώ με αυτό που είπες για την πίεση, γιατί η Μαρσέη το είπε και χθες και ο Μαρσελίνιο και κυρίως οι Γάλλοι συνάδελφοι που ήταν στη συνέντευξη τύπου και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με κάποιους εξ αυτών. Υπάρχει μεγάλη πίεση για την ομάδα της Μασσαλίας να περάσει στους ομίλους της Champions League. Οπότε αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον, το πώς θα μπορέσουν να το διαχειριστούν στη ρεβάνση οι Γάλλοι. Έτσι, βέβαια, ξαναλέω, θα είναι στο γήπεδο τους, θα είναι με κόσμο. Έχουμε την εμπειρία, έτσι, το σημερινό μάτι δεν πρέπει να διαγράψει το γεγονός ότι η γαλλική ομάδα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, έχει περισσότερες λύσεις, έχει γενικώς πολλά ατού. Εγώ, για να συνοψίσω για το σημερινό μάτς, θα έλεγα ότι να το συνδέσω μάλλον πάλι και με την χθεσινή συνέντευξη, αλλά και με την γενικότερη παρουσία του, θα έκανα μια αναφορά ξεχωριστή στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχει βάλει τη σφραγίδα του και στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι, μας είπε χθες ότι ο Παλαθηναϊκός θα πάει στο πρώτο μάτς με την Μαρσέη θέλοντας να κάνει το παιχνίδι του με το δικό του τρόπο, με το δικό του στυλ. Οπότε, επειδή είσαι και συνεφίλ, εγώ θα έβαζα σαν τίτλο ότι έγινε The One Way το σημερινό μάτς. Είναι ξεκάθαρο από το 1 μέχρι το 90 η επίδραση που είχε ο Γιοβάνοβιτς, από τις επιλογές που έκανε στην αρχική εντεκάδα, από τις αλλαγές που έκανε στη διάρκεια της αναμέτρησης. Νομίζω ότι δεν χωράει αμφιβολία ότι και την υπόσχεσή του Παύλα δέσμευσή του τήρησε, ότι ο Παλαθηναϊκός σήμερα έκανε το παιχνίδι του, έτσι, δεν άλλαξε κάτι στην ταυτότητα των πράσινων. Είχαν το γνωστό τους ασφυκτικό pressing, είχαν καλό transition, έκαναν κλεψίματα, έβγαλαν μαχητικότητα. Σίγουρα υστέρησαν λίγο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έξω και το 1-0, που εάν μας το έλεγαν βέβαια Γιάννη πριν την σέντρα, έτσι το παίρναμε και φεύγαμε που λέει. Ναι, δεδομένα. Απλά ξέρεις τι, στο τέλος του παιχνιδιού, ακόμη και έτσι, η Μαρσέη, αν μπορεί να αφήνει μία εντύπωση ότι ακόμη έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης ή δουλειάς προκειμένου να δέσει με τον νέο της προπονητή, στα μετόπισθεν, την είδα καλά. Δηλαδή, ήταν πιο συντονισμένοι και οι παίκτες μεταξύ τους, στο να κλείσουν χώρους, ακόμη και στα καλά διαστήματα του Παναθηναϊκού, στο πιεστικό τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, η Μασσαλή πίσω ήταν, λες και ήταν άλλη ομάδα, έτοιμη. Δεν ξέρω πώς φάνηκε και από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Εγώ από εκεί, αυτή την εντύπωση είχα εγώ από την τηλεόραση. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου και για να στο επιβεβαιώσω. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει, Γιάννη μου, και με τα φυσικά προσόντα. Η τύπη είναι επιβλητική πραγματικά. Δηλαδή η κορμοστασιά, φυσικές αντοχές. Δηλαδή ειδικά αυτό το κομμάτι πολύ συγκεκριμένα και πολύ σωστά που είπες με το ότι έκλειναν χώρους, έβλεπες ακόμα και όταν έμειναν με 10 παίκτες που όπως κάθε ομάδα στον πλανήτη μαζεύτηκαν πίσω, και αυτό αν θέλεις όσο ξύμορο επίσης και αν ακούγεται στα αυτιά κάποιον, εγώ νομίζω ότι το πρώτο διάστημα της αποβολής μετά την αποβολή της Μαρσέη ήταν υπέρ της σε εισαγωγικά, έτσι πάντοτε, υπό την έννοια ότι μαζεύτηκαν πίσω από την μπάλα και υπήρχε ένα τέταρτο που ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν καλός, πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, σε εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο μετά την αποβολή, νομίζω κάπως λίγο πιέστηκε, έπεσε, μέχρι να μπούμε έτσι στο τελικό, στην τελική ευθεία από το 80 και μετά, που ουσιαστικά έχει κατασκηνώσει όλο το Τριφύλλι έξω από τα καρέ της Μαρσέη και πίεζε αφόρητα για το 1-0. Συνοψίζοντας και κλείνοντας, πάλι για να πάρω την ασίστα από σένα, ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει, γιατί και η αξία του Ιγμένου δίνει δόξα στον νικητή που λέμε, μιας και είπες για κλισέ, είδες, είπα και να κλισέ. Ναι, δεν το αποφύγαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε Γιάννη ότι σε 14 μάτς σε προκριματική φάση της Champions League η Μαρσέη μέχρι τώρα έχει φτάνει και σε 7 ισοπαλίες, 0 ήττες. Σωστά. Είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει και αυτό την αξία του. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση ένα πράγμα που μπορεί να ποντάρει, πάνω στο οποίο μπορεί να ποντάρει ο Παναθηναϊκός, πέραν της εικόνας που έβγαλε σήμερα, είναι ότι έχει και αυτός πλέον νομίζω καταστήσεις σαφές, ότι έχει επιστρέψει με τις εμφανίσεις του, με την Τνίπρο ήταν νομίζω
δίκαια πέρασε και στα δύο παιχνίδια στο σύνολό τους ήταν καλύτερος από, από την Ουκρανική ομάδα. Σήμερα επίσης ήταν καλύτερος από τους Γάλλους και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει σε μια εβδομάδα στη Μασσαλία να διεκδικήσει επί ίσης όρης την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League, τα play-offs. Ωραία Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Βαϊμάκη για την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Νομίζω Κώστα συνδυάστηκε και με μια εμφάνιση που σου επιτρέπει ακόμη περισσότερο να βλέπεις πως ο Παναθηναϊκός διαχειρίζεται ένα ζευγάρι κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος μπήκε απέναντί του με τον τίτλο του φαβορή πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα και της εποχής και της δυναμικής εννοείται του αντιπάλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το πιο σημαντικό δεν είναι το σκορ τελικά, είναι η εμφάνιση ναι, του Παναθηναϊκού. Ναι. Γιατί θα μπορούσε το παιχνίδι να έχει τελειώσει 0-0 και πάλι θα λέγαμε καλά πράγματα. Προφανώς το 1-0 δίνει και έναν άλλο αέρα αισιοδοξίας για τη ρεβάνς. Διότι ο Παναθηναϊκός και όσο η Μαρσέγια έπαιζε με 11 πάλι καλύτερος ήταν. Σωστά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή όποιος νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε γιατί οι Γάλλοι έπαιζαν με 10 και όσο έζανε 11 με 11 ας πούμε το γήπεδο κατηφόριζε προς τη μεριά του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος, ότι ο Παναθηναϊκός περνάει ένα παιχνίδι, ένα ζευγάρι παιχνιδιών με την Ήπρο, το οποίο είχε πολύ άγχος, φάνηκε και στη ρεβάνς αυτό, διότι ήταν τεράστια ανάγκη να μπορέσει να κλειδώσει θέση στους ομίλους. Και περνώντας την Ήπρο κλείδωσε θέση στους ομίλους του Europa, άρα κάτι πολύ καλύτερο το conference. Και πάει τώρα σε αυτό το ζευγάρι παιχνιδιών με τη Μαρσέη χωρίς άγχος, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Αυτό το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Η Μαρσέη έχει να χάσει, αυτή είναι το φαβορί. Και όταν είσαι το φαβορί, εσύ έχεις την υποχρέωση εντός ή εκτός αγωγικών να μπορέσεις να περάσεις. Φάνηκε όμως ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ότι ο Γιωβάνοβιτς έκανε μια θαυμάσια προετοιμασία πνευματική και αγωνιστική στους παίκτες. Mm-hmm. Και χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστικός, γιατί το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά στα παιχνίδια με την Ήπρο, φάνηκε πόσο σημαντικό είναι το βάθος που έχει αποκτήσει πλέον ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς έκρινε ας πούμε ότι πρέπει να αλλάξει τα φτερά του σήμερα και να ξεκινήσει με το Μαντσίνη και με το Βέρμπιτς με δύο διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που είχε ξεκινήσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει όμως την ευκαιρία να φέρει από τον πάγκο τον Περνάρ, να φέρει τον Ιωαννίδη, να φέρει τον Τσέρι, να φέρει εν πάση περιπτώσει παίκτες οι οποίοι μπορούν να του κάνουν τη δουλειά που έχει στο μυαλό του. Άλλος δημιουργικά, άλλος επιθετικά, άλλος ανασταλτικά. Έχει όμως λύσεις στον πάγκο, αυτό που λέμε λύσεις για όλες τις χρήσεις, που λέει για το Χρυσό Αλεύρι. Της πολύ ευχάριστης εκπλήξης για μένα σήμερα είναι η παρουσία του Βαγιανίδη, διότι προφανώς ο coach βλέπει στην προπόνηση πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό και επέλεξε να ξεκινήσει για παράδειγμα με το Βέρμπιτς και το Μαντσίνη, δύο παίκτες οι οποίοι ο Μαντσίνη είχε παίξει αλλαγή, ο Βέρμπιτς δεν είχε παίξει νομίζω καθόλου, ή αν είχε παίξει, είχε παίξει λίγο. Ο Βαγιανίδης είναι ευχάριστη έκπληξη, διότι γνωρίζουμε πως επιθετικά είναι ένας παίκτης πολύ ταλαντούχος, αλλά πέρυσι στα παιχνίδια που τον είχαμε δει είχε ταλαιπωρηθεί αμυντικά. Σωστά. Και στο παιχνίδι σήμερα έδειξε μια αξιοθαύμαστη συνέπεια αμυντική, που σημαίνει ότι έχει δουλέψει και αγωνιστικά και έχει δουλέψει και πολύ πνευματικά ώστε να σκληρύνει και να μπορεί να παίζει ακόμα και σε ποιοτικούς αντιπάλους όπως είναι οι παίκτες της Μαρσέη, που είναι και γρήγοροι, είναι και πολύ αθλητικοί, έχουν και ευρωπαϊκές παραστάσεις σε αντίθεση με τον ίδιο και σε αντίθεση με τους περισσότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Το λέω διότι τα φώτα μπορεί να πέσουν πάνω στον Ρούπεν, γιατί έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, πολύ μυαλωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μιλήσουμε για τον Περνάρ που έβαλε τον γκολ, θα πούμε για τον φοβερό συνδυασμό που έγινε στη φάση του γκολ, που αν θυμάστε έναν παρόμοιο συνδυασμό είχαμε δει και στο μάτς με την Τρίπρο κάνα δύο φορές, χωρίς happy end. Αυτή τη φορά η φάση τελείωσε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε για τους αμυντικούς οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος κλπ. Για μένα η πιο ευχάριστη έκπληξη και ένας παίκτης που ξεχώρισε στο παιχνίδι ο Βαγιανίδης. Ακριβώς γιατί είναι τα παιχνίδια τα οποία είτε μπορούν να σε καταστρέψουν ψυχολογικά, αν δεν σου πάει καλά το μάτς και κάνεις κάποιο χοντρό λάθος, είτε μπορούν να σε απογειώσουν εντελώς, όπως ελπίζω ότι μπορεί να συμβεί με το Βαγιανίδη στο σημερινό μάτς, μετά το σημερινό μάτς. Για να μην πετάμε στα σύννεφα, η Μαρσέη παραμένει το φαβόρι του ζευγαριού, παραμένει πιο ποιοτική ομάδα από τις δύο. Αυτό το πράγμα δεν χωράει αμφιβολία, για να μην πιστέψει κανείς ότι ξαφνικά ας πούμε, το έργο του Παναθηναϊκού έγινε τρομερά εύκολο για τη ρεβάνς, γιατί πάει με αυτή τη νίκη στην Μασσαλία. Ωστόσο, ξαναλέω για να κλείσω περίπου όπως ξεκίνησα, ότι το σημαντικό είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και όχι η νίκη, διότι με αυτή την εμφάνιση μπορεί ο Παναθηναϊκός να πιστεύει
ότι πηγαίνοντας στη Μασαλία για τη ρεβάνς με ένα πολύ καλό παιχνίδι, τακτικά πειθαρχημένο και τελείως διαφορετικό από το σημερινό, γιατί πρέπει να κάνει διαφορετικό παιχνίδι στη Μασαλία από ό,τι έκανε σήμερα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα επιτεθεί πολύ πιο παθιασμένα, που θα κυνηγάει να βάλει ένα γκολ νωρίς για να φέρει στο μάτς την ισορροπία κλπ. Κλπ. Αλλά ο Παναθηναϊκός με ένα τακτικά πειθαρχημένο παιχνίδι διαφορετικής φύσεως, με την αυτοπεποίθηση που έχει κερδίσει σήμερα, έχει σαφέστατα κάπως αυξημένες πιθανότητες σε σχέση με το διάστημα που συζητούσαν πριν την έναρξη του σημερινού παιχνιδιού. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, να μπορείς να παίζεις με τη Μασέγ, να έχεις μια ρευμάνση στη Μασαλία και πραγματικά να πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν είναι, ξέρω εγώ, χαμένος από το χέρι ή δεν πάει σαν το Χριστιανό απέναντι στα λιοντάρια. Mm-hmm. Ωραία, ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο να συζητήσουμε για όσα συνέβησαν σήμερα. Και πλέον, Αντώνη, έχοντας και το σκοριπέρ του και μια καλή εμφάνιση πρίκα, ο Παναθηναϊκός με τι στάτους πηγαίνει στην Μασσαλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίταξε, το σχόλιο το έκανες εσύ πριν από εγώ, όταν είπες ότι είναι η πρώτη ήττα της Μαρσέγη σε προκριματικά. Εδώ το είχα σημειώσει να το πω. Με πρόλαβες. Αυτό από μόνο του, νομίζω ότι μαρτυρά πρώτον το μέγεθος της ήττας και δεύτερον το μέγεθος των πιθανότητων του. Εγώ δεν λέω ότι έγινε φαβόρι ο Παναθηναϊκός. Προσέχω, όποιος το λέει αυτό, ας πούμε, το λέει αυτό... Εντάξει, τερβάλια. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά γιατί και το σκορ είναι ένα σκορ, ας πούμε, είναι το μίνιμουμ του αβαντάζ. Και στην προκειμένη περίπτωση τώρα έρχεται και η παλιά αυτή η συζήτηση που έχει να κάνει με το εκτός έδρας γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά. Το 1-0 δυστυχώς είναι μικρότερο από αυτό που ήταν πριν την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι αν υπήρχε το εκτός έδρας γκολ, ο Παναθηναϊκός μπορεί απόψε να ήταν και φαβορή για την οριακά, έτσι. Ναι. Παραπάνω. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός για να περάσει να πάει να κάνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνεις δυσκολεύει την όλη διαδικασία, ας πούμε, να είμαστε ρεαλιστές. Απ' την άλλη, όπως είπες, υπάρχει μια εμφάνιση η οποία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει τον Τούκο και των δύο ομάδων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί κανείς να περιμένει ρεαλιστικά έναν ανάλογο, μην πω και καλύτερο Παναθηναϊκό σε μια εβδομάδα, γκαζωμένο πια και από την πιθανότητα της πρόκρισης η οποία έχει μεγαλώσει. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτή η Μαρσέγη, η οποία έκανε ακριβές μεταγράφες, πήρε καινούργιο προπονητή, διέγραψε την ουσία στην περσινή χρονιά της, ας πούμε, για να κάνει ένα ξεκίνημα εντυπωσιακό, βάζοντας πολύ ψηλά τον οπίχη, mm-hmm. πώς θα είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη στο δεύτερο παιχνίδι για να προκριθεί. Είναι και η εμφάνιση του Παναθηναϊκού πολύ σημαντική, αλλά είναι και η εμφάνιση της Μαρσέγη απ' την άλλη, που δημιουργεί, ας πούμε, μια καινούργια συνθήκη ενώπιση δεύτερου παιχνιδιού. Ξέρετε, μέχρι τώρα η Μαρσέγη ήταν, ας πούμε, ένα μυστήριο που τρόμαζε. Δηλαδή, σωστά. Διάβαζε ο κόσμος για μεταγραφές, για προσθήκες, για Μαρσελίνιους, που τον Μαρσελίνιο τον έχουν εμφανίσει στην Ελλάδα ότι περπατάει στο νερό, ας πούμε, γιατί έχει υπάρξει στόχος του Ολυμπιακού και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε αμάν τι θα δούμε. Και είδαμε μια ομάδα η οποία, ναι, έχει 2, 3, 4 πολύ καλούς παίχτες με την μπάλα στα πόδια, αλλά οι οποίοι απέναντι σε ένα πολύ οργανωμένο, σοβαρό και ψυχωμένο Παναθηναϊκό δεν κατάφεραν να στήσουν μια συνεργασία της προκοπής. Όχι γιατί ξεχάσαν την μπάλα, αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός και από τους ίδιους ως ομάδα λείπει η ομοιογένεια, η οποία είναι κάτι πολύ δύσκολο να την αποκτήσεις σε 6 μέρες, πόσο μάλλον να την αποκτήσεις μεταγραφές, αυτό είναι απίθανο. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Δεν σημαίνει, το ξαναλέω προς Θεό, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι τελείωσε η πρόκληση του Παναθηναϊκού, θα ασχοληθεί από εδώ και πέρα με την Πράγα. Mm-hmm. Έχει να παλέψει για να την πάρει την πρόκληση. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, το βελοντρόμα, ας πούμε, να σπρώξει την Μαρσέη στην Ρεβάνς, να βρει μια καυτή έδρα, να βρει παίκτες οι οποίοι μπορεί να δώσουν σε ατομικό επίπεδο πολλά παραπάνω για να δείξουν ότι σωστά επιλέχθηκαν και σωστά ακριβοπληρώθηκαν. Αλλά κρίνοντας με βάση αυτά που είδαμε απόψε, ο Παναθηναϊκός έχει όλο το
όλη την πώς να το πω, ας πούμε, την άνεση να προετοιμάσει ένα παιχνίδι το οποίο έχει φέρει σε γενικές γραμμές τα μέτρα του και φυσικά μεγαλώνει τα όνειρά του. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ευκαιρία μεγάλη η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και θα έλεγα μάλιστα ότι όλο αυτό συμβαίνει χωρίς να υπάρχει και κάποιο συγκλονιστικό άγχος. Σωστά, και νομίζω ότι το είδαμε και σήμερα αυτό, ότι δεν βίωνε αγωνιστικά τουλάχιστον η ομάδα του Γιωβάνοβιτς κάποιο άγχος μήπως κάτι στραβώσει. Όχι μόνο επειδή μπορεί να πει κάποιος. Είχε περισσότερο άγχος με την Νύπρο. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι δεν είχε να κάνει με τον αντίπαλο. Είχε να κάνει με τον στόχο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν υπήρχε και ένα άλλο περίεργο γενικά σαν συνθήκη, δηλαδή σχεδόν πρωτοφανές. Ότι ο Παναθηναϊκός, εάν προκριθεί, δεν εξασφαλίζει τίποτα περισσότερο από το αν αποκλειστεί. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, ακριβώς. Αν προκριθεί, κερδίζει δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και κερδίζει και χρήματα, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σωστά. Έτσι. Πολλά χρήματα. Δηλαδή τα play-off είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Γύρω στα 5, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συν τα χρήματα από τις πράξεις, συν. Αλλά στην πραγματικότητα, εάν αποκλειστεί, παίζει στο Europa League, αν προκριθεί και αποκλειστεί την πράγμα, πάλι παίζει στο Europa League. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Ήταν ένα μάτι το οποίο δεν δημιουργούσε από πριν, ας πούμε, κάποιο γενικότερο άγχος ώστε να τον μπλέξει, όπως το παιχνίδι την Κύπρο, παραδείγματος χάρη. Αυτό το πράγμα σε επίπεδο προετοιμασίας το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά ο Γιωβάνοβιτς και νομίζω ότι φάνηκε. Mm-hmm. Τι άλλο φάνηκε τώρα για να ολοκληρώσουμε κιόλας. Φάνηκε ότι ο προβληματισμός του προπονητή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Τνίπρο ήταν αρκετά διαφορετικός από τον προβληματισμό που είχαμε περισσότεροι μετά από εκείνο το μάτς. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς έδειξε σήμερα ότι με μια διαφορετική τοποθέτηση των παικτών της τριάδας στη μεσαία γραμμή, 4-2-1-3 αντί για 4-3-3 την προηγούμενη φορά, δηλαδή για να το πω απλά, με τον Βιλένα κάποια μέτρα πίσω δίπλα στον Πέρες, η κάλυψη ήταν καλύτερη. Mm-hmm. Και αυτό που τελικά τον προβλημάτισε μετά το παιχνίδι με την Νύπρο ήταν πώς θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Εξού και η παρουσία του Βαγιανίδη, του Βέρμπιτς και του Μαντσίνη στην αρχική δεκάδα. Και οι τρεις αυτές αλλαγές γίνανε με σκοπό να υπάρχει περισσότερο όχι τόσο στην πρωτοβουλία όσο επικινδυνότητα, δηλαδή να παίξουν παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να φτάσουν ευκολότερα στο ένα εναντίον ενός, να κρατήσουν πιο πίσω την άμυνα της Μαρσέη και κατ' επέκταση να βοηθήσουν και περισσότερο την κυκλοφορία της μπάλας, γιατί για να συνυπάρξουν όλοι αυτοί υπάρχει μόνο ένας τρόπος, να κρατάς την μπάλα. Αυτό το κάνει στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός. Έφυγε το πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι όλοι μετά κατάλαβαν, στα αποδυτήρια είμαι βέβαιος ότι αυτή ήταν η συζήτηση, ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε ρε παιδιά. Δηλαδή πάμε να παίξουμε λίγο πιο πολύ, να πιέσουμε λίγο πιο πολύ, να το κάνουμε έστω και με βαθιές βαλίες από την άμυνα στο σπόραρ, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά να πατήσουμε περιοχή, να πάμε όσο πιο συχνά γίνεται στην αντίπαλη περιοχή. Και εκεί νομίζω γίνεται η κίνηση ματ του παιχνιδιού από τον Γιωβάνοβιτς, που είναι η αλλαγή, το πέρασμα του Κλάιν Χάιξερ στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό, γιατί γίνεται στο διάστημα του παιχνιδιού που οι δύο ομάδες παίζουν με 11 παίχτες. Ξέρεις, όταν έχεις ένα παίχτη παραπάνω, είναι ευκολότερο να ρισκάρεις στη λογική του θα βάλω, ας πούμε, πιο φρέσκους επιθετικούς. Ναι, 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 ναι. Να κάνεις την μπάλα, να πάρουμε μέτρα έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτοί θα πιστοχωρήσουν. Όταν είσαι 11 με 11, εκεί θέλω να σε δω. Και εκεί ο Γιωβάνοβιτς κάνει για μένα μια κίνηση η οποία αποδεικνύεται στη συνέχεια του παιχνιδιού σημαντική και φαίνεται ακόμα περισσότερο βέβαια όταν ο Παναθηναϊκός μένει με παίχτη παραπάνω. Γιατί μπαίνει ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι στήριγμα του Βιλένα και του Πέρεθ και την ίδια στιγμή να αφήσει την αριστερή πλευρά στο Χουάνκαρ παραμένοντας εκεί το κομμάτι του γηπέδου όπου ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη, όπως έχει φανεί και από το πρώτο ημίχρονο, να έχει ένα παίχτη παραπάνω. Ναι, 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 τα πατήματα που του έλειπαν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και η αποβολή του παίχτη της Μαρσέη, του Κοντογκουιά, ναι. Του Κοντογκουιά, που είναι πιθανό το καλύτερος ή εν πάση περιπτώσει ο πιο κινητικός παίκτης στο πρώτο ημίχρονο, από τους χαφ της Μαρσέη, έρχεται γιατί ξαφνικά
η Μαρσέη βρίσκεται με παίκτη λιγότερο στη μεσαία γραμμή σε σχέση με αυτό το οποίο είχε συνηθίσει να κάνει μέχρι την στιγμή. Δηλαδή, ξοδεύει ένα μαρκάρισμα σκληρό ο Κοντιδιά, γιατί βλέπει το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ότι αυτή εδώ πέρα είναι σαν να παίζουμε 12 μετά την αλλαγή αυτή. Και μετά βέβαια το παιχνίδι απλοποιείται. Απλοποιείται και γιατί μια ομάδα όπως η τωρινή Μαρσέη, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς μεγάλη ομοιογένεια, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα με παίχτη λιγότερο. Και φαίνεται αυτό και από τις αλλαγές που κάνει ο Μαρσελίνιο, όπως κοιτάζει τον πάγκο του και ψάχνει ή παίχτες που μπορεί να κρατήσουν την μπάλα και να μην κάνουν τίποτα άλλο, δηλαδή να φάνε να παίξουν με το χρονόμετρο, ας πούμε. Στο τέλος μάλιστα αυτό γίνεται ακόμα πιο πολύ, δηλαδή θέλει να φύγει στη χειρότερη με το 1-0 και βάζει και ένα στόπερ ακόμα. Λοιπόν, και απ' την άλλη ελπίζει ότι κάποιοι παίχτες που θα έρθουν από τον πάγκο και έχουν, ας πούμε, ικανότητα να τρέξουν με την μπάλα στα πόδια μπορούν να κάνουν φάσεις σε κάποιες αντεπιθέσεις. Έτσι μπορεί να πατήσει Μπεϊτάρα από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να την πατήσει ο Παναθηναϊκός, όχι από τη Μαρσέη, νομίζω από καμία ομάδα. Και το παιχνίδι πλέον μετά από ένα σημείο, μετά τον γκολ του Μπερνάρ, σβήνει. Στον γκολ του Μπερνάρ έχει συμμετοχή ο Κλάιν Χάισλερ, έχει συμμετοχή ο Ιωαννίδης, σκοράρει ο Μπερνάρ και οι τρεις έχουν έρθει από τον πάγκο. Μία ακόμα απόδειξη της καλής βραδιάς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία κατά τη γνώμη μου ξεκινήσει πριν από το παιχνίδι. Δηλαδή είναι η προετοιμασία του παιχνιδιού στην προκειμένη περίπτωση που είναι πιο σημαντική και από τη διαχείριση του. Διότι σου θυμίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Μαρσέη, όπως ήταν άγνωστο για τον κόσμο, ήταν άγνωστο και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν έχει δεδομένα. Έχουν παίξει κάτι τέτοιο. Ναι, σωστά, σωστά. Πιθανότατα τα είδε. Εντάξει. Αλλά βγάλε άκρη τώρα. Δηλαδή, τι μπορεί να καταλάβεις, ας πούμε, από ένα φιλικό παιχνίδι μιας ομάδας που έχει τόσες μεταγραφές και την ίδια στιγμή έχει και την ιστορία που είπες. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία είναι και έμπειρη από προκριματικούς. Δεν έχει χάσει ποτέ κανένα παιχνίδι στους προκριματικούς. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που έχουμε πολύ καλοκαιρινό ποδόσφαιρο. Και σε γενικές γραμμές πρέπει να την μάθεις στη διάρκεια του παιχνιδιού να την αντιμετωπίσεις κιόλας. Και παραμένει και μια ομάδα πολύ εγκεφαλική και δεν ξέρω αν μπορεί ο Μαρσελίνιο να παρέμβει σε αυτό. Αν δεν τα καταφέρει είναι ακόμη ένα πλεονέκτημα θεωρώ του Παναθηναϊκού εν ώψη του επαναληπτικού. Ναι, και το ότι έχει καινούργιο προπονητή στα υπέρ του Παναθηναϊκού είναι. Ναι, εννοείται. Και αυτός πρέπει, ας πούμε, να χτίσει μια καινούργια αρχή, ας πούμε. Και δεν είναι για έναν προπονητή, ξέρεις, καλό να ξεκινάει με μια ήττα ευρωπαϊκή, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία της ομάδας. Ωραία. Δεν λέω ότι θα έχει μουρμούρα ή ότι θα του πούνε ότι αν δεν κερδίσεις το μάτι, δεν αποκλείσεις το. Θα σε διώξουν. Δεν χρειάζεται να υποθεί την πάντα. Και μόνος του το καταλαβαίνει ότι εδώ έγινε κάτι το οποίο, όπα, είναι τελείως εκτός προγράμματος. Σωστά. Ωραία, Αντώνη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.